Πάμε να ξεκινήσουμε με τον διδάκτορα διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Αφεντούλη Λαγίδη. Κύριε Λαγίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ. Ακούσαμε όλοι το Blinken την Δευτέρα ότι είναι θέμα 48 ώρων, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το χτύπημα, την απάντηση του Ιράν. Πέρασε αυτό το 48ωρο και δεν έχουμε μέχρι τώρα απάντηση από το Ιράν. Αυτή η καθυστέρηση, αυτή η, η αναστολή από την πλευρά του Ιράν, του χτυπήματος, που βέβαια δεν το ξέραμε από το Ιράν, από την Αμερική το μάθαμε ότι θα γίνει 48 ώρες. Οφείλεται κάπου, το ξανασκέφτεται το Ιράν, υπολογίζει κάποια άλλα πράγματα, βρίσκεται σε κάποιο δίλημα, τι εκτιμάτε? Ξέρετε, ένα χτύπημα αυτού του χαρακτήρα, ανταποδοτικό δηλαδή, δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή υπάρχουν υπολογισμοί, παράγοντες, παράμετροι καλύτερα, τους οποίους λαμβάνει υπόψη του Ιράν. Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι σχεδόν σίγουρο, κάποιοι θα λέγανε σχεδόν δεδομένο, είναι ότι θα υπάρξει ανταποδοτικό πλήγμα, αλλά από εκεί και πέρα αρχίζει η συζήτηση. Το τι χαρακτήρα θα έχει αυτό, εάν δηλαδή το Ιράν θα προβεί σε ένα χτύπημα το οποίο από πλευράς Ισραήλ θα απαιτήσει εντός εισαγωγικών και απάντηση, δηλαδή μια κλιμάκωση ουσιαστικά. Και επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτό το 48ωρο, το οποίο μεσολάβησε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει στρατιωτικά την παρουσία τους στην περιοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως λαμβάνει υπόψη του Ιράν, αλλά το Ιράν, ξέρετε, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει και άλλη επιλογή από το να ανταποδώσει το πλήγμα. Το ξαναλέω, ο χαρακτήρας του πλήγματος και το μέγεθος του πλήγματος είναι απλά θέμα συζήτησης. Από εκεί και πέρα, και αφού θεωρήσουμε ως εντός αγωγικών δεδομένο ότι θα υπάρξει αυτό το πλήγμα, νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να αναζητούμε τους στόχους τους οποίους φιλοδοξεί να πλήξει το Ιράν. Νομίζω ότι το πλήγμα αναγκαίως, επί τη βάση αναγκαιοτήτων τεχνικών και στρατιωτικών, θα είναι της κλίμακας του χτυπήματος, το οποίο είδαμε και προ αρκετών ημερών, προ μηνών. Θα είναι δηλαδή ένα πλήγμα με ντρόν ή πυράβλους, ένα μείγμα ουσιαστικά. Το έχει αντιμετωπίσει αυτό ίσως το Ισραήλ όμως, θυμάστε? Ακριβώς. Σε ποσοστό τότε, θυμάμαι, 95% είχε αντιμετωπίσει, είχε όλους τους πυράβλους που έστειλε το Ιράν, έτσι είναι? Ακριβώς. Βεβαίως, σε συνεργασία με φίλες προς το Ισραηλινές δυνάμεις, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Ακριβώς. Αλλά τούτο σημαίνει ότι το πλήγμα, εάν έχει στόχευση να δώσει, αν θέλετε, το στίγμα του και στην περιοχή αλλά και στην διεθνή πολιτική, νομίζω θα είναι αρκετά μεγαλύτερο όσον αφορά τον αριθμό των, όχι μόνο των στόχων, αλλά βεβαίως και των μέσων. Δηλαδή είτε drones είναι αυτά, είτε πυράβλους. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι μεγαλύτερο, και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι για να μαζευτεί, για να συγκεντρωθεί καλύτερα αυτός ο όγκος, ο οποίος, το ξαναλέω, θα δώσει το στίγμα, και προσέξτε, το βάζω εντός αγωγικών, όπως και πάντοτε σε αυτή τη συζήτηση νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε. Νομίζω ότι ο αριθμός είναι ικανός να σχηματίσει μια εικόνα. Τώρα, το τι εικόνα θα είναι αυτή, η στόχη δηλαδή, και εδώ είναι και πάλι ένα σημείο στο οποίο η ιρανική πλευρά σταματάει και προβαίνει σε δεύτερους συλλογισμούς. Δηλαδή, εάν είναι ένα πλήγμα το οποίο θα περιλαμβάνει και στόχους οι οποίοι είναι μεταξύ στρατιωτικών, αμυγός στρατιωτικών και πολιτικών, και υπάρξουν ανθρώπινα θύματα, νομίζω ότι αυτό θα είναι ούτως ή άλλως ένα δείγμα το οποίο θα εκλάβει το Ισραήλ και η άλλη πλευρά ως κλιμάκωση. Άρα, το ξαναλέω, το Ιράν θα πρέπει να το συμπεριλάβει και αυτό. Τώρα, μιλώντας για στόχους, νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε και τους πιθανότερους. Έτσι, δηλαδή, έχουμε αποκλείσει εντός αγωγικών κάποιους, δηλαδή τους πολιτικούς, με θύματα ανθρώπινα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αγνοήσει ως κόστος το Ιράν, γιατί ξέρετε, έχουμε και το πρόσφατο πλήγμα από πλευράς Χεσμολά στο νότιο Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ, συγγνώμη. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε άλλους στόχους. Νομίζω ότι αυτή θα μπορούσε να είναι κάποια πλήγματα σε στόχους θαλάσσιους, τις εξέδρες άντλησης, πιθανότατα
πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα, γιατί προστατεύονται πάρα πολύ καλά. Δεν μας αφήνει λοιπόν εντός εισαγωγικών πολλές επιλογές αυτή η απόφαση του Ιράν να ανταποδώσει το πλήγμα. Και νομίζω ότι σε αυτό το συνδυασμό, όλα αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, έγκυται και η καθυστέρηση. Ούτως ή άλλως ένα πλήγμα, ξέρετε, ποτέ δεν πρέπει να αναγγέλλεται. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να είναι αφελής κάποιος να μην το συνυπολογίσει. Έχουμε λοιπόν αυτό το συνδυασμό ο οποίος μας έχει οδηγήσει σε αυτή την καθυστέρηση. Επ' αυτού να ρωτήσω κάτι για την καθυστέρηση. Διαβάζω μία ανάλυση για το δίλημα του Ιράν, τέλος πάντων, που έχει επιφέρει την καθυστέρηση. Βέβαια να πούμε μία καθυστέρηση που είναι σύμφωνα με τα όσα είπαν οι Αμερικανοί. Έτσι. Δεν έχουμε κάτι από το Ιράν και είχε πει το Ιράν τότε και δεν το έκανε. Δεν το έχουμε. Ναι, ας θυμηθούμε απλά ότι στο τραπέζι εντός εισαγωγικών της συζήτησης είχε πέσει μια ημερομηνία πιο κοντά σε θρησκευτική εορτή στο εβραϊκό ημερολόγιο. Ακριβώς. Κάτι το οποίο είναι λίγες μέρες μετά. Άρα λοιπόν αυτή ίσως η δήλωση Μπλίνκεν ήταν πρόωρη. Για ποιους λόγους έγινε αυτή, ίσως έχει να κάνει και με τη στρατιωτική προετοιμασία τόσο στο Ισραήλ όσο και στις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, οι οποίες, ας μην το ξεχνάμε, επλήγησαν και αυτές στο έδαφος του Ιράκ και στη Συρία. Άρα λοιπόν έχουμε, επαναλαμβάνω, ένα αρκετά πολύπλοκο σκηνικό και το Ιράκ θα πρέπει να υπολογίσει το κόστος, όχι μόνο το κόστος που θα υποστεί το ίδιο σε επίπεδο διεθνούς κοινής γνώμης, αλλά και το κόστος του οποίου θα προκαλέσει. Δηλαδή, αν είναι απλά βλήματα τα οποία θα αναχαιτιστούν όλα, νομίζω ότι αυτό θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα για το ίδιο. Μήπως λοιπόν το Ιράν μετράει αυτό που διαβάζω σε μια ανάλυση, μετρημένη αντίδραση ή τυφλή εκδίκηση. Δηλαδή... Νομίζω ότι... Το δεύτερο, νομίζω ότι απέχει αρκετά από την πραγματικότητα. Μια τυφλή απάντηση νομίζω ότι θα προξενήσει περισσότερα προβλήματα για την Ιρανική πλευρά. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρχει ένα κόστος. Όχι όμως σε ανθρώπινες ζωές, γιατί και πάλι επαναλαμβάνω θα αλλάξει το πλαίσιο συζήτησης. Δηλαδή εκεί που έχουμε το Ισραήλ να βάλεται από πολλές πλευρές, θα έχουμε αντιστροφή, πλήρη αντιστροφή αυτής της κατάστασης και θα πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο είναι και η ουσία της αντιπαράθεσης, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το επιθυμεί το Ιράν. Κόστος λοιπόν, αλλά όχι με ένα τυφλό χτύπημα. Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε στην ενίσχυση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, αλλά βλέπω και ορθώς υπάρχει και μια επιφυλακή και στην Αθήνα, υπάρχει μια άμεση γραμμή επαφής με τη Λευκωσία, όπου σε περίπτωση ανάφλεξης και σε περίπτωση εμπλοκής του Λιβάνου, που είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό, τα περιθώρια στενεύουν και για μας εδώ, ειδικά με την Κύπρο που είναι πιο κοντά η απόσταση. Υπάρχει μια ανησυχία. Σαφέστατα, όταν γεγονότα διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή, στην περιφέρειά μας, δηλαδή στη γειτονιά μας, νομίζω ότι θα ήταν εκτός πραγματικότητας να περιμένει κανείς ότι η ελληνική, η ελλαδική και η κυπριακή πλευρά δεν θα λάβουν στοιχειώδη τουλάχιστον μέτρα αποφυγής του κόστους, να μην δηλαδή μεγεθυνθεί το κόστος. Από εκεί πέρα, το κόστος νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα είναι κυρίως στο θέμα συζήτησης στο επίπεδο του μεταναστευτικού, δηλαδή αν θα υπάρχει ροή μεταναστών, ναι, από το Λίβανο. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι, μιλώντας για το τελευταίο, ακόμα ανατολικότερα, δηλαδή στο Μπαγκλαντές, είχαμε μια κρίση η οποία πιθανότατα να οδηγήσει σε μια έξοδο προσφύγων, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε πόλεμο. Αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει το να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς έχουμε φτάσει να υποδεχόμαστε στο έδαφος μας, εμείς και η Κύπρος, μετανάστες πρόσφυγες, οι οποίοι δεν είναι ουσιαστικά, δεν εγκαταλείπουν τη χώρα τους για λόγους ασφάλειας. Είναι μια μεγάλη συζήτηση βεβαίως, αλλά να μην ξεχνάμε ότι επίσης υπάρχει και στον παράγοντα, στην εξίσωση, ο παράγον Τουρκία. Παρά το γεγονός ότι οι απειλές τις οποίες εκτοξεύει κυρίως ο πρόεδρος Ερντογάν το τελευταίο διάστημα είναι κενές, παντελώς κενές, επιτρέψτε μου την έκφραση, περιεχομένου, νομίζω ότι και μόνο ότι υπησέρχεται στη συζήτηση ο παράγον Τουρκία, νομίζω ότι καλώς
προωθεί την ελληνική, την ελλαδική και την κυπριακή πλευρά στα μέτρα, τα προληπτικά μέτρα. Ναι, μπορεί να είναι έτσι όπως το λέτε και να είναι κενές περιεχομένου οι δηλώσεις του κ. Λαγκίδη, όμως κάθε στρατητικά, φορά... Στρατητικά. Ναι, ναι, στρατητικά. Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Αλλά κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση, κάθε φορά που υπάρχει μια εμπλοκή, πώς τα καταφέρνει και είναι μέσα στο θέμα, μέσα στην επικαιρότητα ο Ερντογάν. Το καταφέρνει. Ναι, ουδής δεν ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν είναι αυτό που λέμε πολιτικό ζώο. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή και όλα το έχει αποδείξει και όσοι κατέφευγαν σε ερμηνείες του τύπου απρόβλεπτος Ερντογάν, δηλαδή η ψυχολογία και μόνο τον οδηγεί να καταφεύγει σε πράξεις, νομίζω ότι έχουν διαψευθεί πικρά. Από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε τον παράγοντα Τουρκίας όπως τον έχει πλέον και το Ισραήλ, δηλαδή... Δείτε και τη ρητορική. Η ρητορική βεβαίως δεν αποδίδει πλήρως την πραγματικότητα. Θα σας πω το εξής, ότι φημολογείται επί τη βάση δηλαδή πληροφοριών ότι η Τουρκία απέτρεψε ουσιαστικά ο ίδιος ο Ερντογάν με προσωπική παρέμβαση τον απόπλου νέας φλωτήλας, δηλαδή νεοπομπής σκαφών προς τη Γάζα. Έχουμε λοιπόν μια ρητορική αυξημένη, αλλά από την άλλη η αντιπαράθεση αυτή θα πρέπει να μην καταφύγουμε σε ερμηνείες ότι θα οδηγήσει σε ένα ρήγμα το οποίο δεν θα είναι εύκολο να γεφυρωθεί. Μάλιστα. Κύριε Λαγκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εσείς. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.